Συνεχίζουμε το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Θα πάμε να συνομιλήσουμε τώρα τηλεφωνικά με τον κύριο Δημήτρη Καραγεωργόπουλο. Είναι εκπρόσωπος τύπου και επικοινωνίας της ΓΕΣΕ. Κύριε Καραγεωργόπουλε, χαίρετε και χρόνια σας πολλά. Χρόνια πολλά σε εσάς και στους ακροατές σας. Τι γίνεται, σας ακούγαμε σήμερα το πρωί στον Αντένα, στην τηλεόραση του Αντένα. Οι εργοδότες επιστρατεύουν ακόμη και μπράβους για να πάρουν πίσω το δώρο Χριστουγέννων που έχει καταβληθεί σε αυτούς μέσω τράπεζας. Έτσι ακριβώς είναι. Έχουμε πληθώρα καταγγελιών όπου εργαζόμενοι, κυρίως σε εργολαβικές εταιρείες, καθαριότητα, σύντηση, φύλαξη, οδηγούνται κατά ομάδες σε ATM, παρουσία εκπροσώπου του εργοδότη, που τις περισσότερες φορές δεν είναι και το καλύτερο παιδί, και κάνουν ανάληψη το δώρο Χριστουγέννων που τους μεταφέρθηκε από το λογιστήριο της εταιρείας στον τραπεζικό λογαριασμό μισθοδοσίας. Το κάνουν ανάλυση, το δίνουν στον άνθρωπο του εργοδότη και επιστρέφεται πλέον στο μαύρο ταμείο του εργοδότη το δώρο και οι εργαζόμενοι φορολογούνται για ένα εισόδημα το οποίο δεν έλαβαν, το οποίο τους το λύστεψαν στο ATM. Υπάρχουν πληθώρα καταγγελιών τέτοιου τύπου, κύριε Καραγεωργόπουλε? Είναι ένα φαινόμενο το οποίο διαρκώς και οξύνεται. Έχουμε πάρα πολλές καταγγελίες. Χρόνο με το χρόνο αυτά τα περιστατικά αυξάνονται, πολλαπλασιάζονται, γεγονός το οποίο είναι ανησυχητικό και ίσως να είναι αυτή τη στιγμή μια πρώτη τάξη ευκαιρία να νομοθετηθεί επιτέλους η διαδικασία προστασίας των εργαζομένων που κάνουν τέτοιου είδους καταγγελίες, έτσι ώστε να αρχίσουν να ανοίγουν τα στόματα. Δηλαδή ένας εργαζόμενος ο οποίος θα καταγγείλει ένα τόσο σοβαρό αδίκημα, γιατί στην πραγματικότητα πρόκειται για αληθεία, είναι αληθεία μεγάλη απάτη σε βάρος του εργαζόμενου, να υπάρχει νόμος που να τον προστατεύει από την καταγγελία της σύμβασης, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τα συνδικαλιστικά στελέχη, τα οποία έχουν μια ασυλία για όσο καιρό είναι εκλεγμένοι. Κάποιος εργαζόμενος ο οποίος θα καταγγείλει αυτό το περιστατικό, θα πρέπει επιτέλους η πολιτεία να νομοθετήσει να προστατεύεται ένα της καταγγελίας της σύμβασης για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε ο εργαζόμενος να νιώθει ασφαλής και να μπορεί να καταγγείλει αυτά τα περιστατικά. Όσο δεν υπάρχει αυτή η προστασία, τόσο τα στόματα θα παραμένουν κλειστά και τόσο η ασυδοσία αυτού του τύπου των εργοδοτών θα αυξάνεται. Οι κινήσεις της ΓΕΣΕΕ ποιες είναι όταν γίνει κάποια καταγγελία? Η καταγγελία γίνεται, αν μου επιτρέπετε, επώνυμη ή ανώνυμη? Πώς γίνεται όλη η διαδικασία? Έχουμε και επώνυμες και ανώνυμες καταγγελίες, όχι μόνο στη ΓΕΣΕΕ αλλά και στα εκατοντάδες χιλιάδες σωματεία τα οποία δραστηριοποιούνται από την Ελλάδα, είτε πρόκειται για επιχειρησιακά σωματεία είτε για κλαδικά σωματεία. Είτε για τα κατατόπους εργατικά κέντρα έρχονται οι εργαζόμενοι και υποβάλλουν την καταγγελία τους. Αυτό μπορεί να γίνει είτε επώνυμα είτε ανώνυμα, έτσι ώστε να προστατεύεται και το απόρριτο τέλος πάντων της καταγγελίας και να μην εκτίθεται ο εργαζόμενος. Έχουμε και αυτή τη διαδικασία. Και βεβαίως ο εργαζόμενος μπορεί να επικοινωνήσει με τον πενταψήφιο αριθμό του Υπουργείου Εργασίας, τον 15512, όπου και εκεί επωνύμως ή ανωνύμως μπορεί να υποβάλει την δική του καταγγελία. Μάλιστα. Αυτό το φαινόμενο με τους μπράβους στο παρελθόν το είχατε αντιληφθεί ότι συνέβαινε ή τώρα τελευταία λόγω της κρίσης φτάνουν σε αυτό το σημείο οι συγκεκριμένοι? Τώρα τελευταία λόγω της κρίσης από το 2016 και μετά, όπου νομοθετήθηκε πλέον ως υποχρεωτική καταβολή της μισθοδοσίας και συνεπώς και του δώρου μέσω τραπεζικών λογαριασμών, γιατί μέχρι εκείνη τη στιγμή ο εργαζόμενος περνούσε από το λογιστήριο της εταιρείας, υπέγραφε μια εξοπλιστική απόδειξη για χρήματα τα οποία δεν ελάμβανε. Από το 2016 και μετά όμως που νομοθετήθηκε η υποχρεωτικότητα καταβολής του μισθού μέσω της τραπέζης, έτσι ώστε να είναι και το μοναδικό αποδεικτικό εξόπλου στην μισθοδοσία στο καταθετήριο στην τράπεζα, οι εργοδότες άρχισαν να εφαρμόζουν αυτή την πρακτική και να δίνουν τους εργαζόμενους τα ATM για να κάνουν ανάλυση. Μάλιστα. Και το φαινόμενο με τους μπράβους βεβαίως το έχουμε καταγγείλει από την πρώτη στιγμή. Εγώ προσωπικά είχα βγει και το 2017 και το 2018 και είχα κάνει τέτοιου είδους καταγγελίες. Δυστυχώς δεν εισακούστηκαν αυτές οι καταγγελίες από την τότε φυσική και πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας, με αποτέλεσμα σήμερα να φτάνουμε σε μια όξυνση του συγκεκριμένου φαινομένου. Και θα σας πω ότι εγώ που είχα καταγγείλει αυτά τα περιστατικά και μηνύθηκα από εργοδότες, βεβαίως έχω αθωωθεί σε όλα αυτά τα δικαστήρια για τις μηνύσεις τις οποίες είχα δεχτεί για συγκομματική δυσφήμιση διαφόρων εταιριών, και απειλήθηκε η ζωή μου από τέτοιους τύπους οι οποίοι άρχισαν να παίρνουν και να καλούν το τηλέφωνό μου μετά τις καταγγελίες αυτές και να απειλούν ακόμα και την σωματική μου ακαιρεότητα. Μάλιστα.
Λοιπόν, αναμένουμε. Εσείς χτυπάτε τον κόδωνα του κινδύνου, λέτε το τι ακριβώς σημαίνει. Από εκεί και πέρα πρέπει να αναλάβουν και οι υπηρεσίες και δει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για να δούμε το τι ακριβώς θα συμβεί. Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Μάλιστα, άκουσα και πριν σας αποδεσμεύσω, επικοινωνούν και οι εργοδότες μεταξύ τους μέσω Viber για το αν ο ΧΥΠΣΗ επαγγελματίας εργαζόμενος είχε καταγγείλει στο παρελθόν την εταιρεία που εργαζόταν κτλ. Ναι, υπάρχουν και βάσεις δεδομένων διαδικτυακές. Φακελωμένοι εργαζόμενοι, όπου ένας εργαζόμενος ο οποίος θα τολμήσει να πάει να καταγγείλει επωνύμως στην επιθεώρηση εργασίας τον εργοδότη του, ο εργοδότης του, ο οποίος είναι συνδεδεμένος σε αυτή την ομάδα, ανεβάζει ονοματεπώνυμο και προσωπικά στοιχεία, έτσι ώστε κανένας από αυτούς που είναι μέσα στο δίκτυο αυτό να μην επαναπροσλάβει τον εργαζόμενο αυτό. Γι' αυτό και εμείς δίνουμε τη δυνατότητα οι καταγγελίες να είναι ανώνυμες, αλλά και ακόμα και επώνυμες να είναι μέσα στα συνδικάτα. Μπαίνει μπροστά το συνδικάτο χωρίς να εκθέτει το ονοματεπώνυμο του εργαζόμενου και κάνει την καταγγελία του συνδικάτου. Και εδώ είναι και χρησιμότητα, την οποία θα πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι, γιατί τα συνδικάτα είναι χρήσιμα, γιατί λειτουργούν αντιπροσωπευτικά και χωρίς βεβαίως ο ίδιος ο καταγγέλλοντας να εμφανίζεται στον εργοδότη του. Μάλιστα. Κύριε Καϊόβλε, σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Και εγώ για την επικοινωνία. Καλή χρονιά να έχουμε. Να είστε καλά.